Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Mega Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Συγκλονιστική αναμένεται η συνέχεια της σειράς, ειδικά όσον αφορά τον Μάνο, μιας και χτυπάει την αμαλία ενός πάει στο ξύλο έναν επίδοξο θαυμαστή της Μαρίνας και καταλήγει με χειροπέδες. Συγκεκριμένα η κατάσταση του Μάνου πρόκειται σύντομα να βγει εκτός ελέγχου, μιας και είναι εθισμένος στα ναρκωτικά και συνεχίζει να φέρεται παράξενα. Κατά τη διάρκεια ενός ακόμη τσακωμού ανάμεσα σε εκείνον και την αμαλία. Αντιδρά με βία και τραυματίζει τη γυναίκα στο χέρι και μάλιστα την απειλεί ότι αν μιλήσει για αυτό που συνέβη θα το πληρώσει ακριβά. Έτσι η αμαλία αναγκάζεται να λέει σε όλους ψέματα, πως δήθεν χτύπησε το χέρι της στο Δημαρχείο. Ωστόσο μερικές μέρες αργότερα, η Μαρίνα μαθαίνει την αλήθεια και παθαίνει σοκ, πηγαίνει αμέσως να βρει τον Μάνο και του λέει να παραδεχτεί τα πάντα. Εκείνος αναγκάζεται να ομολογήσει ότι ο ίδιος χτύπησε την αμαλία. Ωστόσο της παρουσιάζει μία εντελώς διαφορετική εκδοχή. Εκείνη αισθάνεται τρομοκρατημένη από την συμπεριφορά του και αρχίζει να τρέμει ότι ο Μάνος είναι ικανός πλέον να κάνει ακόμα και τα χειρότερα πράγματα. Πράγματι κάποια στιγμή ένας άγνωστος άντρας βλέπει τη Μαρίνα και γοητεύεται από την ομορφιά της και έτσι την πλησιάζει με σκοπό να την φλερτάρει. Όμως οι προθέσεις του γίνονται αντιληπτές από τον Μάνο, ο οποίος αρχίζει να τον χτυπάει με μανία. Βαριά τραυματισμένος ο άντρας καταφεύγει στην αστυνομία και καταγγέλει τον ξυλοδαρμό του από τον Μάνο, ο οποίος συλλαμβάνεται και περνάει αυτόφορο. Αυτό το περιστατικό βίας ρίχνει ακόμα περισσότερο τον Μάνο στα μάτια της Μαρίνας, η οποία βρίσκεται σε απόγνωση εξαιτίας της συμπεριφοράς του, ενώ παράλληλα η Αμαλία μαθαίνει τι συνέβη και θέλοντας να τον εκδικηθεί τηλεφωνεί στον Ισίδωρο και του λέει όσα έγιναν κάνοντας τον έξαλλο από θυμό. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!